Η κυβέρνηση άφησε επί 9 μήνες ανεξέλεγκτη την κερδοσκοπία με τα διαγνωστικά τεστ σε βάρος των πολιτών. Με τεράστια καθυστέρηση ανακοινώνει σήμερα ανώτατες τιμές για τα rapid test και τους μοριακούς ελέγχους, μεγαλύτερες μάλιστα από αυτές για τις οποίες είχε αρχικά δεσμευτεί. Την ώρα που η χώρα μας, εν μέσω lockdown, έχει σε 40 ημέρες 2.377 θανάτους, με το συνολικό αριθμό των ανθρώπινων απολειών να σπάει το φράγμα των 3.000, η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται το αυτονόητο, το οποίο ζητάει η Επιτροπή των Επιστημόνων και όλοι οι γιατροί ήδη από την αρχή της πανδημίας. Συνταγογράφηση των διαγνωστικών τεστ για να υπάρχουν μαζικά τεστ για τους πολίτες και σαφής εικόνα της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Δεν πρόκειται μόνο για ιδεολειψία, αλλά για εγκληματική αδράνεια.